Καλησπέρα κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, εκπομπή on camera, μπροστά από τις κάμερες, για αυτή την Πέμπτη, πρώτη του μήνα, πρώτη του Δεκέμβρη, ο τελευταίος μήνας του 2016. Καλό μήνα σε όλους, με υγεία, με σύνεση και προπάντων σας συνιστώ μεγάλη ψυχραιμία, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα από ό,τι καταγράφει το ρεπορτάζ, όχι μόνο στην χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Είμαστε σε μια δύσκολη ομολογουμένως περίοδο. Η χώρα βέβαια, η χώρα η δική μας, βρίσκεται υπό ασφιχτική πίεση, όχι μόνο στον οικονομικό παράγοντα, έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια με την συρρήκνωση όλων ημών και βέβαια είναι ευθύνη όχι μόνο των εντολοδόχων κυβερνητικών παραγόντων σημερινών, χθεσινών και πολιτικού προσωπικού, είναι θα έλεγα ευθύνη και του ελληνικού λαού να αντιληφθεί και να καταλάβει πώς θα κυλήσουν οι επόμενοι μήνες για την χώρα μας και για την περιοχή μας. Κάτω Συρία και λοιπά, γεωπολιτικά δηλαδή, φλέγεται ο κόσμος. Πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε και θερμά επεισόδια και στην δική μας περιοχή με αυτές τις ανεκδιήγητες συμπεριφορές του Προέδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν, και βέβαια η ένταση κλιμακώνεται και στην περιοχή μας με την παρουσία του συγκεκριμένου Προέδρου που βέβαια δρά ανεξέλεκτα, όχι θα πω εγώ, απλά προσπαθεί και αυτός να επιτύχει τον ρόλο τον οποίο πρέπει να διαδραματίσει για την συνέχεια. Και μέσα σε όλα αυτά οι προτεραιότητες του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να επισκεφθεί την μακρινή Κούβα για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλειπώντα επαναστάτη, τον Φιντέλ Κάστρο, μιας και η χώρα του, η Ελλάδα, βρίσκεται σε μια τροχιά τέτοια η οποία του δίδει το χρονικό περιθώριο να προστρέξει για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλειπώντα Φιντέλ Κάστρο. Βάζω μία ανωτελεία, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Γιάννη Τσολιά. Καλησπέρα κύριε Τσολιά. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, κύριε Στογγυλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απλά δεν σας άκουγα πολύ καθαρά. Ναι. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στη Σύρο, στις Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο και σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που ακούνε και βλέπουν αυτήν την εκπομπή. Να το βάλεις το 7. Λοιπόν, ναι. Επειδή είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου από αυτήν την εκπομπή, κάθε φορά που μας βγάζετε και βγαίνω και μιλάω, να λέω ότι αν το πρόβλημα των ομολογιούχων το είχανε οι δικαστές, δηλαδή με λίγα λόγια αν ομολογιούχοι ήτανε μόνο δικαστές ή μόνο πολιτικοί, το θέμα θα είχε λυθεί μέσα σε ένα τρίμηνο το πολύ. Λέγε τόσο καιρό στις εκπομπές, τα έλεγα, τα ξανάλεγα, κανένας δεν μ' άκουγε. Και ξαφνικά ήρθε η δήλωση από τον πρόεδρο του ΣΤΕ, τον κύριο Σαχελαρίου, που έκανε μπαμ, την παίξανε το Capital, την παίξανε δηλαδή, όταν την παίζει το Capital αυτή την δήλωση, όταν την παίζουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, καταλαβαίνετε τι έγινε, σεισμός έγινε, όταν λέει ο άλλος ότι εγώ δεν επηρεάστηκα και δεν επηρεάζομαι σε καμιά απόφαση που να έχει σχέση με το PSI. Και βγήκαν μετά οι δικαστές και έδωσαν απάντηση, γιατί όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται, ότι εμείς τη δουλειά μας την κάναμε καθαρά. Καθαρά και εξάστερα είναι τα λόγια που λέμε εμείς εδώ πέρα αυτή την Πέμπτη. Δεν μπορεί να βγαίνουν αποφάσεις για τους ομολογιούχους, οι οποίες να μην έχει βγει μία απόφαση να δικαιώνει έναν ομολογιούχο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχει βγει μία απόφαση από ένα Έλληνα δικαστή, από ένα ελληνικό δικαστήριο, που να δικαιώνει έναν Έλληνα αποταμιευτή ομολογιούχο που το κατέκλυψε το ελληνικό κράτος.
Δηλαδή, οι αποφάσεις των δικαστών έρχονται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα του μέσου Έλληνα πολίτη. Όλοι λίγο πολύ έχουν καταλάβει ότι ήταν η μεγαλύτερη σφαγή και η μεγαλύτερη κλεψιά που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος. Από τη γέννησή του, από το 1821, ποτέ δεν έχουν ξαναρουφήξει το μεδούλι ανθρώπων που πήγανε και δάνεισαν το ίδιο στο κράτος και να γυρίσει το ίδιο το κράτος να κλέψει αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι δυνατόν να μην έχει βγει μία ρε παιδιά απόφαση, μία απόφαση πέρα ενός ομολογιούχου. Και έγινε τώρα μετεχνονισμένα και γίνεται αυτή η δήλωση από τον κύριο Σακελαρίου, από το ΣΤΕ, και γίνεται πάταγος, σεισμός. Εδώ ήμουν και τα έλεγα κάθε φορά. Οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις να δικαιώνουν μόνο τους εαυτούς τους. Να πάρουν πίσω τα αναδρομικά, αυτά που τους ταχουρέψανε, να πάρουν πίσω αυτά που μπορούν να πάρουν. Και οι πολιτικοί ψηφίζουν στη Βουλή, να μην τους κοπεί ο μισθός, να μην τους γίνουν, να μην χάσουν τα μάτια τους, και άλλα πολλά να μην χάσουν τα δικαιώματα που έχουν. Επειδή την προηγούμενη Πέμπτη, κύριε Τσολιά, για λόγους που θα πω στη συνέχεια, δεν έγινε εκπομπή γιατί ήμουν εκτός σύρου, είχατε τον χρόνο τον προηγούμενο που κάνατε και κάποιες επισκέψεις σε πολιτικό επίπεδο από ό,τι είχαμε προειπεί πριν από δύο εβδομάδες, πριν από 15 μέρες. Τι είχε αποτελέσματα οι συναντήσεις εκεί με την αντιπροσωπεία? Τίποτα. Μια από τα ίδια. Πάμε για μετά. Αναβολή. Ουσία μηδέν. Αναβολήθηκε η συζήτηση, δεν σας είπαν, δεν σας δέχτηκαν, τι έγινε? Ναι, μας δεχτήκαν κανονικά. Απλά δεν υπήρξε κάτι ουσιαστικό. Ουσία δηλαδή, ουσία δεν έχει ακόμα το πράγμα, τίποτα. Δεν έχει καμιά ουσία. Διαπιστώσατε πολιτική αδυναμία για να αγγίξουν το θέμα το δικό σας? Δεν ξέρω, θα φανεί. Θα φανεί κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι θέλουν να λύσουν το δικό μας το θέμα λένε ψέματα, θέλουν να κάνουν εκλογές να μας πάρουν τις ψήφους. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς κουτόχαρτο δεν τρώμε. Το είπα και την άλλη φορά. 200.000 ψήφους είναι αυτοί. Τουλάχιστον. Και δεν είναι μόνο η δική μας ψήφη, είναι και οι άνθρωποι και ο περίγυρος που επηρεάζουν οι ομολογιούχοι. Είμαστε δύναμοι. Επηρεάζουμε, όπως ρίξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μια δύναμη στα χέρια μας. Αφού καταφέραμε και μείναμε όρθιοι, μετά τόσες σφαλιάρες που έχουμε φάει και τόσο ξύλο, μεταφορικά, 4,5 χρόνια, και η φωνή μας μπορεί ακόμα και ακούγεται, γιατί το δίκαιο δεν έχει χρώμα και το δίκαιο αντέχει στον χρόνο. Και βγαίνει πριν από λίγο ο κύριος Σακελαρίου, πριν από μερικές μέρες, και κάνει αυτή τη δήλωση για το PSI. Ονοώνει το τι έγινε με τους ομολογιούχους όταν κάναμε προσφυγή για το PSI στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκαναν οι ομολογιούχοι προσφυγή και μόνο 7 δικαστές από την Ολομέλεια ψήφισαν ναι, πρέπει να γίνει ακύρωση του PSI για τους ομολογιούχους. Όταν είναι για τους ίδιους τους δικαστές, δεν ισχύει το δημόσιο συμφέρον. Ισχύει αυτό που πρέπει να ισχύσει για αυτούς. Για μας δεν ίσχυσαν τα ίδια πράγματα που ισχύσαν για άλλες αποφάσεις που είναι δυσανάλογα. Εμάς μας πήραν τα λεφτά μέσα από την τσέπη, τις περιουσίες μας ολόκληρες. Τα λεφτά μας, ρε παιδιά. Όχι, μας έχουν γίνει και μειώσεις μισθούς και μειώσεις συντάξεις και ένφια και χαράτσια και απολύσεις. Είναι οι ομολογιούχοι, είναι μέσα στην ίδια κοινωνία. Και πλέον όλων αυτών μας έχουν πάρει και τα λεφτά. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβει ένας δικαστής και να βγει μια απόφαση που να δικαιώνει έναν ομολογιούχο? Πού είναι αυτή η ελληνική δικαιοσύνη ρημάδα, ρε παιδιά? Πού είναι, που δεν έχει, είναι τυφλή, ξέρω εγώ, είναι τυφλή, τελικά βλέπει, είναι τυφλή. Αναρωτιέμαι. Είμαι σε αυτή την εκπομπή και μ' αρέσει που βγαίνω και μπορώ και μιλάω ελεύθερα. Και σκέφτομαι φωνακτά. Τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη? Είναι τυφλή! Βλέπει! Τι κάνει! Κατανοητό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δικαιωθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όλοι οι πληγέντες του PSI. Έτσι, από τα ασφαλιστικά ταμεία που βρέθηκε τρόπος με συμψηφισμούς, από τις τράπεζες που συμψηφίζαν τα κέρδη τους με τις ζημιές, από τις εταιρείες που με τον ίδιο τρόπο, και προχθές βγαίνει και εδώ και καιρό φυσικά, όπως και οι τράπεζες, τα νομικά πρόσωπα ίσχυσε το ίδιο με τις φορολογικές δηλώσεις ψηφισμός των μελλοντικών κερδών με τη ζημιά που πέσαν από το PSI, και βγαίνει το ίδιο και για τους ομολογιούχους που έχουν εταιρείες, που είναι επαγγελματίες, και έχουν μείνει οι μόνοι αθέοι άνθρωποι,
οι παππούδες, οι γιαγιάδες, γιατί ο μέσος όρος είναι 61 χρονών αυτών των ανθρώπων, έχουμε μείνει μόνο τα φυσικά πρόσωπα, αυτές οι 15.000 ρημάδες οικογένειες που πίστευσαν στο ελληνικό δημόσιο και στο ελληνικό κράτος, πίστευσαν στην πατρίδα, που δεν τις έχουν δώσει κανένας καμιά λύση. Είμαστε οι μόνοι που δεν έχει δώσει λύση το κράτος. Αυτό είναι ανήκουστο. Δίνουν στα ιδρύματα, στις τράπεζες, στις εταιρείες και σε εμάς που έχουμε πεπερασμένο χρόνο ζωής, που δεν είμαστε ένα ίδρυμα, είμαστε άνθρωποι που γεννιόμαστε, έχουμε χρόνο που θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε. Πολεμήσαμε, άλλοι χύσαν το αίμα τους, ανάπηροι, ναυτικοί, τι να πούμε, δηλαδή άνθρωποι που έχουμε έναν ομολογιούχο, είναι 91 χρονών, πολέμησε στους πολέμους για την πατρίδα, 96 πόσο είναι, και δεν ήθελε να βγει μια φορά στην τηλεόραση ούτε στο βιντεάκι που κάναμε, γιατί ντρέπομαι να μιλήσω, δεν θέλω να με βγάλετε. Κύριε Τσολιά, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Την επόμενη Πέμπτη, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα σε όλους. Και ο μήνας για να είναι καλός πρέπει να έχουμε καλά μυαλά. Αν δεν έχουμε καλά μυαλά, καλό μήνα θα λέμε την 1η Δεκέμβρη. Καλή χρονιά θα λέμε την 1η Ιανουαρίου και τα ίδια συνεχίζονται. Να είστε καλά. Να είστε καλά εσείς και στον κύριο. Ευχαριστώ πολύ. Για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο των μικροομολογιούχων, τον κύριο Τσολιά, μα το οποίο βέβαια το κρατάμε σε επικαιρότητα και πρέπει να αποδοθεί κάποια στιγμή η δέουσα προσοχή και λύση στο μεγάλο έτσι αυτό πρόβλημα, το οποίο βέβαια έχει τραβήξει σε μάκρος και άμη τι άλλο θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό να αισθάνεται απέραντη ντροπή για αυτή την κατάσταση που έχουν οδηγήσει με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν με το PSI όσον αφορά τη συμπεριφορά και τον τρόπο που διαχειρίστηκαν απέναντι σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία και τα κατέστρεψαν οικονομικά αλλά και ψυχικά και γενικά έχουν έτσι ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων στερώντας και τη ζωή σε πολλούς από αυτούς οι οποίοι επλήγησαν. «Και άφεση μην τα χρέη ημών», λένε οι ξένοι και περισσότερο οι Γερμανοί, περισσότερη λιτότητα, υψηλότερη φόρη και για ελάφρυνση χρέους και όλο αυτό το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά το ζήτημα με την δεύτερη αξιολόγηση που αναμένουν την ερχόμενη Δευτέρα, μάλλον και άφεση μην τα χρέη ημών. Απαντούμε έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα. Η αιτία λοιπόν που προσωπικά δεν είχα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκπομπή, κυρίες κύριοι, ήταν η επίσκεψή μου να πάρει σε πέντε λεπτά, να, ο κύριος Μαλιδρέτος. Κύριε Μαλιδρέτο, σε πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ο τρόπος, λοιπόν, μάλλον ο λόγος που δεν βρέθηκε ευκαιρία να είμαι στη Σύρο ήταν η επίσκεψή μου στο υπέροχο νησί της Σαντορίνης, για το λόγο το ότι εκεί σε ένα υπέροχο τόπο, όπως είναι γνωστό παγκόσμιος προορισμός, τουριστικός προορισμός, η Σαντορίνη, ιδιαίτερα στην περιοχή εκεί της Ίας, βρίσκεται ένας βυζαντινός ναός της Αγίας Εκατερίνας. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε και εγώ προσωπικά για να δώσουμε την παρουσία μας, για να τιμήσουμε, για να τηρήσουμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του λαού που λέγεται Έλληνες, Ελλάδα. Θέλω να πω και να σχολιάσω ότι παρά την μεγάλη αύξηση τουριστικού προϊόντος, παρά τον πλούτο που δημιουργείται με την εισδροή εκατομμυρίων τουριστών σε αυτόν τον τόπο, στη Σαντορίνη, εντούτοις υπάρχουν ακόμη οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που διατηρούν και τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα και παράλληλα διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις για να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα σαν λαό, σαν Έλληνες, ότι δεν αλλοιώνονται, δεν αλλοτριώνονται οι παραδόσεις του Έλληνα και της Ελληνίδας. Παρά την προσπάθεια, παρά τον τρόπο που έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί επί πολλά χρόνια να αλλοιώσουν το DNA το ελληνικό.
Το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα για να δείτε και να διαπιστώσετε κι εσείς. Έχω ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι, το οποίο θα το δούμε, το παρακολουθήσουμε, για να πάρετε έτσι ένα μικρό μήνυμα από αυτή την περιοχή της Σαντορίνης. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και όλους τους οικοδεσπότες εκεί, την φίλη μου την Αλεξάνδρα, τον Μανώλη και γενικά όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να διατηρούν ακόμα αναμένη τη φλόγα της διατήρησης της παράδοσης, αψηφώντας το κέρδος ή αν θέλετε το οικονομικό όφελος αυτού του νησιού που αποφέρει οποιοδήποτε εκτάριο γης. Το αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ. Εν τούτης, ακόμη διατηρούνται κόντρα στον καιρό, κόντρα στα προβλήματα, κόντρα σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούν πολύ τα τελευταία χρόνια να τα εγκαταλείψουν, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα στον ελληνικό λαό, όχι μόνο με την οικονομική αφέμαξη ή αν θέλετε και με την επιτροπή την οποία μας έχουν επιβάλει και μας έχουν στερέψει και μας έχουν στερήσει θα έλεγα και πολλά δημοκρατικά δικαιώματα σαν λαό, σαν χώρα, με τη συνδρομή των εντροδόχων πολιτικών, να μην το αγνοούμε. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί στην υπέροχη Σαντορίνη, να δούμε αυτό το μικρό βίντεο, έτσι για να σηκώσουμε λίγο παραπάνω το ανάστημά μας, την παράδοσή μας, γιατί το άπαν στη χώρα αυτή δεν είναι το χρήμα, ούτε οι οικονομικοί παράγοντες, ή ούτε τα διάφορα συμφέροντα τα οποία παίζουν πρωταρχικό ρόλο το τελευταίο διάστημα εις βάρος της χώρας, εις βάρος της παράδοσης, εις βάρος του πολιτισμού του τόπου αυτού που εποφθαλμιούν πάρα πολύ να τον αφανίσουν. Πάμε κομμνέ να δούμε αυτό το μικρό βίντεο αφιέρωμα στην εορτή της Αγίας Εκατερίνης στη Σαντορίνη. Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Να σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Τα καμώματα.
των ασεβών του πνεύματος τη μαχαίρα και σύνος μάρτης τεφτήσα και τη τεφτάση το μεγάλο. Χρώματα και αρώματα του πολιτισμού, της χώρας που λέγεται Ελλάδα, του ελληνικού λαού, των νησιών που κρατούν τα σκύπτρα, θα έλεγα, πολύ έντονα, στην παράδοση, στον πολιτισμό. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Ένα μικρό δείγμα πήραμε λοιπόν από την Ία της Σαντορίνης. Παρά τα όσα διαδραματίζονται, παρά τις δυσκολίες λοιπόν, κρατήστε ψηλά το κεφάλι και την αξιοπρέπειά σας. Όλα αυτά πιστεύω με μια ομοψυχία και με μια κοινωνική συνεννόηση όλοι μας θα μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο αν το πιστέψουμε εμείς οι πολίτες και δώσουμε ένα μήνυμα και στους πολιτικούς και στο πολιτικό προσωπικό το οποίο πάει από εδώ, πάει από εκεί και πραγματικά τους λυπάμαι τους περισσότερους από αυτούς. Και άφεση μην τα χρέη μόν, κυρίες κύριοι. Τσίπρας, Κούβα, ταξίδι μακρινό. Και βέβαια ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Τζανακόπουλο, σε μια πρωινή εκπομπή του κύριου Παπαδάκη, ο οποίος λίγος πολύ είπε ότι δεν πήγε τουρισμό, έκανε και διάφορες συναντήσεις. Τον ακούσαμε εξάλλου όλοι για το τι είπε, πώς γίνεται τώρα να τιμάς από τη μια το Φιντέλ Κάστρο και από την άλλη την κυρία Μέρκελ. Είναι οξύμορο. Κάτι συμβαίνει με αυτόν τον πρωθυπουργό, με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό ας το αναζητήσουν οι συνεργάτες και οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται και ακούν και παρακολουθούν τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα, που στη συνέχεια, μετά την Κούβα, από ό,τι πληροφορούμαστε, έκανε και μια στάση στο Αμπού Ντάμπι. Προφανώς θα πήγε το ταξίδι, το οποίο το έχουμε γνωρίσει πολύ, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια και με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς και με τον κύριο Παπαδρέου και με τον κύριο Σαμαρά. Κάποια στιγμή είχα ντυθεί κι εγώ Άραβας και σας είχα πει για τις περιβόητες επενδύσεις οι οποίες θα ήταν θέμα λίγου χρόνου για να εμφανιστούν και στην χώρα μας αυτά τα πετροδολάρια από το Αμπού Ντάμπι, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ούτως και όπου πάει. Και η Τουρκία μέσα όλα αυτά κλιμακώνει, όπως σας είπα, την ένταση. Ισραήλ με Συρία, κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί με τον βομβαρδισμό σε μια προεδρική, θα έλεγα, νιοπομπή αυτοκινήτων, πώς, όχι νιοπομπή, σε μια ομάδα εκεί του Προέδρου της Συρίας, του κύριου Άσαντ, ο οποίος βέβαια από ό,τι πληροφορούμαστε δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα με την υγεία του με αυτή την περίεργη βομβαρδιστική επίθεση κάποιων μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ. Γι' αυτό σας λέω κάτι τρελό γίνεται. Μέσα όλα αυτά η εβδομάδα που κύλησε είχαμε και τις εορτές τιμής ένεκεν στην Εθνική Αντίσταση. Έγινε μια πολύ πολύ ζεστή εκδήλωση και στο γειτονικό μας νησί εδώ στην Πάρο, στα πλαίσια της Εθνικής Αντίστασης. Τιμήθηκε ο Νίκος ο Γλέζος, ο αδελφός του αγωνιστή, του Μανώλη του Γλέζου, του συντοπίτη μας Κυκλαδίτη, του Νίκου του Γλέζου. Έχουμε εξασφαλίσει και ένα μικρό βίντεο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Πάρου, τον κύριο Μπάμπη Μαλιδρέτο, αν τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας. Κύριε Μαλιδρέτο, καλησπέρα από την εκπομπή, από τη Σύρο. Μ' ακούτε? Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε Κομνηνέ, καλησπέρα από την Πάρο στο Συριανό μετερίζει σου. Αναφέρω... Και καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, κύριε Μαλιδρέτο. Δεν μπορώ να μην πω και να μην επισημάνω ότι στα νησιά Κέιμαν τα ελληνικά γραμμάτια επληρώθησαν εις το ακέραιον και δεν υπέστησαν κανενός είδους κούρεμα. Τέλος πάντων, η κρίση ελληνική δεν είναι κατά βάση οικονομική. Το οικονομικό είναι απότοκο.
Η κρίση ελληνική είναι κατά βάση αξιακή. Δεν σηκώνουμε το κεφάλι και τα μάτια ψηλά να δούμε πίσω τις αξίες του έθνους και της θρησκείας μας και από εκεί να αντλήσουμε δύναμη σε αυτή την γκρίζα και δυστυχή περίοδο που περνάμε. Και για να έρθω στο θέμα μας, την προηγούμενη Κυριακή 27 Νοεμβρίου, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Πάρου, του Μάρκου του Κοβέου, και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάρου, τιμήσαμε τον Νίκο τον Γκλέζο, τον εθνομάρτυρα, τον αδερφό του Μανώλη του Γκλέζου. Ήταν κάτι το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει ο Δήμος της Πάρου και να δείξει ότι γνωρίζει να τιμά ήρωες ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως, που μέσα όμως από την κολυμβήθρα του αίματος τους κατέλαβαν μια περίοπτη θέση στο πάνθεον της ελληνικής μεγαλοσύνης. Είχα την τιμή να δουλέψω για αυτήν την εκδήλωση. Δύο λόγια λοιπόν θα σας μεταφέρω. Ήμουν πολύ συγκινημένος, συγκινημένο ήταν και το ακροατήριο, γιατί τη μέρα αυτή, την προηγούμενη Κυριακή, τιμούσαμε έναν ήρωα με δάκρυα, αλλά και συνάμα με χαρά. Με χαρά και αγαλίαση, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουν λείψει τα πρότυπα στη λειψή σημερινή μας εποχή και υπάρχουν ακόμη οδοδείκτες και αστέρες που δείχνουν τον δρόμο εάν θέλουμε εμείς να τον δούμε και να τον ακολουθήσουμε. Το παλικάρι εκείνο, ο Νίκος ο Γκλέζος, όταν συνελήφθη το μεγαλοβδόμαδο του 44 και ο δρόμος του Γολγοθά έβγαζε στη χαραυγή της απελευθέρωσης που ερχόταν, ο δρόμος έβγαζε στην Ανάσταση που πήγαζε και μεταγγιζόταν από το αίμα των 91 παλικαριών, μέσα στα οποία ήταν και ο Νίκος ο Γκλέζος, μέσα από εκείνα τα ξαφνιάσματα της φύσης, το πεπρωμένο της ελληνικής φυλής γράφτηκε. Και η σκυτάλη αυτή μεταφέρεται σε μας από το μυρωμένο εκείνο αέρα με το αίμα των παλικαριών και με την κραυγή. Εσείς που μένετε πίσω στη ζωή, το αίμα το δικό μας και τα δάκρυα τα δικά σας δεν πάνε χαμένα. Ποτίζουν με νάμα και ζωγόνο λίπασμα το δέντρο της λευτεριάς. Μην ξεχνάμε, αγαπητέ μου φίλε και συναγωνιστή, αγαπητέ μου Κομνηνέ, ότι στην ουρανοβάμωνα, να το πούμε έτσι, κλίμακα του ηρωισμού της ελληνικής φυλής υπάρχουν πολλά σκαλοπάτια. Τα έχει λαξεύσει ο Σιμονίδης ο Κίος, εδώ ο συμπατριώτης μας από την Αιγαία. Είναι το σκαλοπάτι του Μαραθώνα, Ελλήνων προμαχούντων, Αθηναίοι Μαραθώνοι και τα λοιπά. Είναι το σκαλοπάτι των Θερμοπυλών, Οξίν, Αγγέλιν, Λακεδαιμονίης. Και τέλος, ένας ίσως Κυκλαδίτης κάλβος θα μπορούσε να λαξεύσει ένα ακόμη σκαλοπάτι στην οδή του. Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφο και ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπίσει το χώμα το μακάριο που σε σκεπάζει, αγαπημένε μας Νίκο Γκλέζο. Ήταν καταπληκτική η εκδήλωση. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε όλη αυτή την αποτυπωμένη σε βίντεο, κύριε Μαλιδρέτο. Εμείς θα δείξουμε 1-2 λεπτά από αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των Κυκλαδιτών, γιατί είστε ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός. Πολλοί υπαριανοί σας ξέρουν πολύ καλά. Μπορεί οι υπόλοιποι Κυκλαδίτες να μην σας γνωρίζουν, αλλά είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε πολύ, θα έλεγα, έντονα και με αυτά τα ζητήματα και πραγματικά κοσμείτε με την παρουσία σας όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Πάρου, αλλά και την τοπική κοινωνία
της ευρύτερης περιοχής, με την παρεμβατικότητά σας, με την επιστημονοσύνη και με τον τρόπο που χειρίζεστε την ελληνική γλώσσα, που πραγματικά αυτά θα πρέπει να γίνουν κτήμα και των νεωτέρων νεοελλήνων, γιατί πραγματικά αν δεν διατηρήσουμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, την ιστορία μας κλπ, δεν θα έχουμε τίποτα σε λίγο καιρό. Δυστυχώς όλο αυτό το οποίο διαδραματίζεται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες οδηγούν στο να εκφυλιστεί τελείως το έθνος αυτό για να καταστραφεί, κύριε Μαλιδρέτο. Αυτά είναι τα σχέδια βέβαια και υπάρχουν και πολλοί εντολοδόχοι εδώ, πολιτικά πρόσωπα, τα οποία το τελευταίο διάστημα προσπαθούν και αυτοί με τις διάφορες πολιτικές που ασκούν να τα δημιουργήσουν ακόμη πιο εύκολα τα αποτελέσματα, τα καταστροφικά για τη χώρα. Επιτρέψτε μου, αγαπητέ μου φίλε, να κλείσω με μια συγκινητική οδή που απήγγειλα στο τέλος, κλείνοντας την εκδήλωση. Εμείς θα σταθούμε όρθιοι, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εμείς θα σταθούμε όρθιοι γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Νίκο τον Γκλέζο που, παίρνοντας σταγόνες από το αίμα τους, καθαρίζουμε το δικό μας. Παίρνοντας σταγόνες από το αίμα τους, μπολιάζουμε το δικό μας. Παίρνοντας σταγόνες από το αίμα τους, βάφουμε το δικό μας για να μην μπορέσει ποτέ, μα ποτέ, να το ξεθοριάσει ο φόβος. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Μαλιδρέτο. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή λευτεριά σε όλους μας, από ό,τι σήμερα πληγώνει την ψυχή και την καρδιά μας και κυρίως την εθνική μας συνείδηση. Έχουμε χρέος απέναντι σε αυτούς που μας έδωσαν τη σκυτάλη και συγκεκριμένα απέναντι στον εθνομάρτυρα που τιμήσαμε, τον Νίκο τον Γκλέζο, που η μάνα του ήταν Παριανή, ο πατέρας του Ναξιώτης, γεννήθηκε όμως στην Πάρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαλιδρέτο. Ρωμανέ, ετοίμασέ μου, έχω ένα μικρό ενός 2 λεπτών, να πάμε να το δούμε για να αλλάξουμε και ενότητα στην απόψινή μας εκπομπή, κυρίες δεσποινίδες, κύριοι. Αγή του χρέους, ξύνοντας τις μνήμες. Αγαπημένε φίλε και αϊθαλή έφηβε, Μανώλη Γκλέζο, έχεις το λόγο. Ψάχνουμε ακόμα, όπως λέω στο ποίημα, να βρούμε την άκρη, να βρούμε τη λύση, την άκρη του κουβαριού. Να το ξεθυλίξουμε, να πλέξουμε την καινούργια ζωή, όχι για μας, αλλά για όλους τους συνανθρώπους μας. Παράληψή μου θα ήταν να μην αναφερθώ στους συντελεστές όλης αυτής της επιμνημόσυνης τελετής για τον Νίκο και να τους πω ευχαριστώ, το χρέος τους έκαναν. Πάντως δεν μπορώ παρά να τους συγχαρώ για όλη αυτή την μυσταγωγία, μπορώ να πω, της σημερινής τελετής, που είναι αφιερωμένη στον Νίκο. Γιατί μόνο στον Νίκο? Για όλους τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους εδώ στην ίδια την Πάρο, για όλους τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι σε όλη την Ελλάδα. Για όλους τους αγωνιστές που αγωνίστηκαν όπου γης για να συντριβεί ο ναζισμός.
Ένα μικρό έτσι απόσπασμα, ευχαριστώντας βέβαια και τους φίλους μας εκεί από τον Παριανό Τύπο. Τα πλάνα ήταν από αυτή την ιστοσελίδα, όπως το site, το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούμε πολύ έντονα και αντλούμε κι εμείς για να μεταδίδουμε υλικό. Και μετά τον υπτάμενο Τσίπρα, κυρίες κύριοι, να πούμε βέβαια ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν επιτυχάνουν μέσα σε κοινωνίες που αποτυχάνουν. Αυτό βέβαια ας το αντιληφθούν αυτοί όλοι οι οποίοι τρέχουν από εδώ και από εκεί, ή αυτοί όλοι οι πολιτικοί, οι νεόκοποι πολιτικοί, οι οποίοι διατυμπανίζουν διάφορα σενάρια επενδυτικά, κατά καιρούς είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις δεν επιτυχάνουν μέσα σε κοινωνίες που αποτυχάνουν. Βασικός κανόνας. Και βέβαια, τι ζητούν οι δανειστές για να κλείσει η αξιολόγηση? Μάλλον τρίτο μνημόνιο πλάς, ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των νέων. Προσπαθήσουμε να έχουμε μια κουβέντα, συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ΕΝΙΠΕΚ Κοινωνική Συνεννόηση. Προσπαθεί ο σκηνοθέτης μου να βρει τον τρόπο. Έχουμε την σύνδεση. Περιμένω. Μου κάνει βέβαια και διάφορα νοήματα. Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται έχουμε και, και το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία συνεδρίαση αυτή η τακτική πραγματοποιείται από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, για ένα τριήμερο που έχουν σχέση όλα τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι κάτι το οποίο έχω πει πολλά χρόνια και προσπαθώ να το μεταφέρω σε όλους όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές, ότι για να αλλάξεις τη χώρα σου πρέπει να αλλάξεις το σπίτι σου, τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ πολύ μεγάλο εργαλείο οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να αφουγκραστούν την κατάσταση και να αφήσουν λίγο έτσι την κλάψα, τα προβλήματα κλπ. Κλπ. Ότι έχουμε ελάχιστους πόρους, οικονομικά προβλήματα. Πρωτίστως θα πρέπει να αλλάξει η κάθε τοπική κοινωνία και όλες μαζί να συνεισφέρουμε για να αλλάξουμε τη χώρα μας. Τι ζητούν οι δανειστές για να κλείσει η αξιολόγηση, κύριε Αλέξη Μητρόπουλε, αφού σας καλησπερίσω? Τρίτο μνημόνιο πλάς, τα νέα διαβάζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γίλη. Χαμηλά σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Καλησπερίζω την πανέμορφη σειρά της Κυκλάδης. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Δικιά μας χαρά και τιμή, κύριε Μητρόπουλε. Πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ, σας είπα, κοινωνική συνεννόηση στο κοινωνικό μετερίζει. Πολλά χρόνια γνωστός ο κύριος Μητρόπουλος. Το σχόλιο σας για την πολιτική καυτή επικαιρότητα που έχουμε και βέβαια θα κλείσει η αξιολόγηση τη Δευτέρα, δεν θα κλείσει το Eurogroup, τι λέτε? Οι δανειστές ζητούν αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί. Η κυβέρνηση και οι δανειστές εμπέζουν το λαό, διότι αυτά τα μέτρα είναι ψηφισμένα και με το τρίτο μνημόνιο και από τα άλλα κόμματα. Αύριο μάλιστα εμείς ανακοινώνουμε και αποκαλύπτουμε τα τμήματα του μνημονίου που ένα πρόσθετο πακέτο 3 δις σε μέτρα φορολογίας και συντάξεων μισθών έχουν ψηφιστεί για να ισχύσουν προκειμένου να επιτευχθεί το πλεόνασμα του 17 που είναι 1,75 και το πλεόνασμα του 18 που είναι 3,5 μονάδες. Άρα οι δανειστές ζητούν αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει και τα 5 μνημονιακά κόμματα. Η κυβέρνηση συνεπώς και η ίδια εμπέζει με τους δανειστές, αλλά και οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων που εγκαλούν την κυβέρνηση ότι σύρει το λαό σε νέα μέτρα και εμπέζουν και υποκρίνονται, διότι αυτά είναι ψηφισμένα. Αύριο αναδεικνύουμε τα κεφάλαια του τρίτου μνημονίου και στα αγγλικά και στα ελληνικά, όπου δείχνουμε ότι δεν είναι πρόσθετα μέτρα για τους δανειστές και τους μνημονιακούς πατρίδας, κύριε Στρογγύλη, αλλά τα έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα καλούμε την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να δεχτεί τα μέτρα για το χρέος που εισηγείται ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, ο ESM, και ο κύριος Ρέντλινγκ, και έσπευσε και υπερθεμάτισε ο κύριος Σόιμπλε, διότι είναι λύση
υπέρ των δανειστών, αφού η κυβέρνηση αμετάκλητα, ρητά και γραπτά έχει παραιτηθεί από την ονομαστική διαγραφή του χρέους, που είναι η μόνη λύση που θα έλυνε το ζήτημα υπέρ του λαού. Υπ' αυτή την έννοια πάμε σε μια δύσκολη φάση. Στη δική σας εκπομπή είχαμε πει εδώ και καιρό ότι η β' αξιολόγηση δεν είναι light, δεν είναι ελαφρά, δεν είναι περαστική, αλλά είναι η πιο σκληρή διαπραγμάτευση. Τώρα το κατάλαβε δυστυχώς ανοήτως και προχθές ο Υπουργός Οικονομικών, που είπε ότι θα ζήσουμε το ίδιο το 2015, άρα τώρα σιγά σιγά όσοι δεν έχουν συνειδητά προδώσει το λαό μας, τώρα συνειδητά καταλαβαίνουν σιγά σιγά σε τι μαρτύριο έχουν μπλέξει το λαό, υπογράφοντας και ψηφίζοντας αυτά τα μέτρα, αγαπητέ κύριε Στροκίλη. Άρα, στο εργασιακό, όπως αποκαλύπτουν σήμερα και οι εφημερίδες, με το συμπληρωματικό μνημόνιο, όπως τα νέα σήμερα αναδεικνύουν, στα εργασιακά έχουν δεχτεί τα πιο σκληρά πακέτα, ότι δεν είχε φανταστεί ούτε η σκληρότερη νεοφιλελεύθερη σχολή του Σικάγο, του Φρίντμαν, το εφαρμόζει δυστυχώς εδώ η αριστερά. Και βεβαίως αύριο θα βγει και η υπουργική απόφαση που για τους 240.000 δικαιούχους, εναπομείναντες δικαιούχους σε ΚΑΣ, όλοι θα υποστούν από το Δεκέμβριο και μετά και για όλο το 2017 κατά το ίμιση το ΕΚΑΣ που δικαιούνται. Άρα πάμε και σε ένα πογκρόμ δίωξης κατά των κάτωτατων συνταξιούχων της πατρίδας μας. Αυτό δεν βγαίνει, δεν οδηγεί πουθενά. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δήθεν κάποια άλλα μνημονιακά κόμματα παίρνουν κεφάλι. Εγώ πιστεύω ο περήφανος λαός θα εκπλήξει τους πάντες και θα στείλει ηχηρό μήνυμα, όπως όλοι οι λαοί της Ευρώπης ετοιμάζουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα κατά του διπολισμού που έχει εγκαθιδρυθεί και εκμετελεύεται τους λαούς, κύριε Στρογγύλη. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στην Άνοιξη, από ό,τι τουλάχιστον καταγράφει το δικό μας ραπορτάζ? Αναπότρεπτα θα έχουμε, διότι λίγη το 18μηνο για να διορίσει βουλευτές, διότι κανένας δεν θα θέλει να εκλεγεί και κανένας δεν θα θέλει να πάει κοντά στον κόσμο, και από τους δικούς σας βουλευτές πιστεύω κανένας δεν θα έχει το θράσος να πάει να μιλήσει και να εξηγήσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τις γυναίκες στα 67, τις αναπηρικές συντάξεις, την καταβήθηση του εισοδήματος των αγροτών. Άρα πιστεύω ότι μέλημα του κυρίου Τσίπρα είναι να διορίσει με τη λίστα του σε 50, 60, 70 που σκοπεύει να βγάλει βουλευτές, έτσι για να μπορούν να συνεχίσουν ως οι Ταλιμπάν του μνημονίου, αυτού του ακραίου νεοφιλελεύθερου σχεδίου, να συνεχίσουν το εθνοκτόνο σχέδιο όπως το ξεκίνησαν, κατά τον τρόπο που εφαρμόζουν το μνημόνιο, αγαπητέ κύριε Στρογγύλη. Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει όλα αυτά τα οποία περιγράφονται όχι μόνο από την δική μας εκπομπή ή από τις δικές σας εμφανίσεις και παρεμβάσεις μέσα από την ΕΝΙΠΕΚ κοινωνική συνεννόηση, αλλά και από άλλους? Θα έχει την πολιτική ωριμότητα ή θα του δημιουργήσουν την τεχνητή πόλωση αυτοί οι δύο μονομάχοι κατά κάποιο τρόπο για να πάρουν και να εξαπατήσουν για άλλη μια φορά τον λαό σε ενδεχόμενες εκλογές γύρω στην Άνοιξη? Τι πιστεύετε ένα εσείς? Μεγάλο τμήμα, κύριε Στρογγύλη, έχετε δίκιο, έχει παρασυρθεί και δεν έχει ενημερωθεί. Κατά τα δημοσκοπικά ευρήματα, πηγαίνοντας τώρα σε κόμματα τα οποία έφεραν το πρώτο μνημόνιο, έφεραν το δεύτερο μνημόνιο, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, υπερθεμάτισαν σε βάρος του λαού, φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού δεν έχει ακόμη συναισθανθεί σε τι τραγωδία τον έχουν μπλέξει τα πέντε μνημονιακά κόμματα, αλλά σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού συνειδητοποιεί ότι μέσα από τα καταστροφικά πέντε μνημονιακά κόμματα δεν υπάρχει προοπτική, και βεβαίως η προοπτική βρίσκεται σε ένα μέτωπο προοδευτικό, πατριωτικό, υπερβατικό, αντιμνημονιακό, φιλοκοινωνικό μέτωπο που θα ορθώσει ανάστημα, διότι το μνημονιακό μέτωπο που κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα φαίνεται με την εξαλωσύνη του κυρίου Ερντογάν,
απέναντι σε αυτούς που άλλον τον έκανε διδάκτορα και μοίραζε γαρίφαλα και τριαντάφυλλα μαζί του, άλλος χόρευε τσιφτετέλη και χασάπικο με τα χειροκροτήματα του Ερντογάν, άλλος φορούσε τα κασκόλ των ομάδων των τουρκικών στα γήπεδα, άλλος γινότανε κουμπάρος, συνεπώς τους δούλευε ο κύριος Ερντογάν. Και τώρα αντί να πάνε να πει ο κουμπάρος του, ο διδάκτορας του, γιατί τα κάνετε αυτά σε βάρος του λαού, κοφεύουν και τα βάζουν βεβαίως με άλλους αντί για τους εαυτούς τους. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το μνημονιακό τόξο των πέντε κομμάτων, αφού κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα, φαίνεται αδυνατή να αποτρέψει και την εθνική τραγωδία. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να ενημερωθεί, να δράσει και να υπερβεί την κρίση, συγκροτώντας ένα κοινωνικό, προοδευτικό, πατριωτικό μέτωπο, μήπως βγει η πολύπαθη πατρίδα από αυτό το τραγικό εθνικό αδιέξοδο. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, για την παρουσία σας, κύριε Μητρόπουλε. Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, κοινωνική συνεννόηση, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Έχει γίνει και πολιτικός φορέας αυτή η ΕΝΙΠΕΚ. Η δημοκρατία όμως ως κυριαρχία του δρόντος λαού δεν πρέπει να σβήσει, κυρίες και κύριοι. Κάτω από αντίξωες, αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες, καλούμαστε να κρατήσουμε δυνατά το νήμα των αγώνων και να περάσουμε από την δύσκολη συγκυρία νικηφόρα, πάνω απ' όλα για την χώρα, για τους Έλληνες, για το έθνος. Και βέβαια αυτό είναι, αναφέρω, το δικαίωμα όλων ημών και όλων των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται και έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν και να αποφασίσουν αυτοί, εμείς, ποιους θα εμπιστευτούμε στις ενδεχόμενες, που όσον ούπο φαίνονται, εκλογές, εθνικές εκλογές. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε ένα μικρό βίντεο που έχω ετοιμάσει εξ αφορμής της έναρξης εργασιών του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο θα πρέπει να το αντιληφθεί ο καθής από μας και περισσότερο αυτοί όλοι οι οποίοι έχουν δώσει την παρουσία τους και την προσωπικότητά τους να υπηρετούν στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στους περιβόητους ΟΤΑ, εάν αυτοί όλοι οι οποίοι έχουν την διάθεση και τον τρόπο, αλλά και τις δυνατότητες να δώσουν και να εμπνεύσουν τις τοπικές κοινωνίες, λοιπόν, είναι μια αφορμή, θα έλεγα, και μέσα από αυτή την και μέσα από αυτές τις εργασίες του τακτικού συνεδρίου να βγουν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και να δώσουν, θα έλεγα, με την παρουσία τους αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος, αλλά για να αλλάξεις τον τόπο πρέπει να αλλάξεις τις τοπικές κοινωνίες. Έχω πει πολλές φορές ότι η μικρογραφία των κυβερνήσεων είναι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, τα δημοτικά συμβούλια, οι δήμαρχοι, το έχω πει, ο τρόπος που αποφασίζουν, ενεργούν. Δεν το έχω πει πόσες εκατοντάδες φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Αλλά για να αλλάξει θα πρέπει αυτοί οι οποίοι επιλέγονται από μας, επειδή στις τοπικές κοινωνίες γνωριζόμαστε πολύ πιο εύκολα, δεν είναι σαν τις εθνικές εκλογές με τα διάφορα κόλπα, τα οποία πολιτικά κόλπα και ψέματα τα οποία ραδιάζουν τα διάφορα κόμματα, παρασύρουν εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους και τους εγκλωβίζουν και μετά βρίζουν και βλαστημούν. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ πιο εύκολο στις τοπικές εκλογές να αναδεικνύονται αυτές οι δυνάμεις που πραγματικά έχουν δώσει πρωτίστως εξετάσεις, όχι μόνο εξετάσεις στο κοινωνικό περίγυρό τους ή στο εργασιακό τους, γενικά μιλώ. Είναι πολύ πιο εύκολο. Αντιληφθείτε τι λέω. Καταλάβετε το. Ρομπανέ, πάμε να δούμε ένα μικρό αφιέρωμα εξ αφορμής του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ 1 έως 3 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν σήμερα στην Θεσσαλονίκη.
Η πατρίδα μας, εδώ και 8 χρόνια, βιώνει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης. Κρίση οικονομική, κρίση θεσμών, κρίση αξιών. Εκατομμύρια συμπολίτες μας όλα αυτά τα χρόνια είδαν οι ζωές τους να ανατρέπονται. Τα όνειρα και οι ελπίδες τους να διαψεύδονται. 8 χρόνια κρίσης είναι πολλά. Σε αυτό τον κατήφορο πρέπει να μπει επιτέλους τέλος. Δεν θα επιτρέψουμε η κρίση να εξελιχθεί σε παρακμή. Ήρθε η ώρα να δράσουμε. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Η ώρα να σηκώσουμε ξανά ψηλά το κεφάλι. Να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Να βρούμε ξανά τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η αιρετή εκπρόσωπη της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. Με νέες ιδέες, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με τις τοπικές κοινωνίες στο πλευρό μας, παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, να φέρουμε ξανά την ελπίδα. Να συμμετάσχουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνθέτουμε απόψεις, συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε συμμαχίες. Βάζουμε στόχους. Έχουμε προτεραιότητα να εγκαταστήσουμε τους Δήμους μας ακόμη πιο ισχυρούς. Με ισχυρή φωνή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Με αφετηρία το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διαμορφώνει τις απόψεις της για τη μεταρρύθμιση του κράτους και την αλλαγή του Καλλικράτη. Προτείνουμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο ένα ισχυρό επιτελικό κράτος με ενισχυμένο το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή των Δήμων μας στο Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης της χώρας. Με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και συγκροτημένων δομών από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους. Με στόχο το επιτελικό κράτος, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το δημοκρατικό προγραμματισμό. Με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγκύτητας. Δίνουμε προτεραιότητα στο λειτουργικό αξιχρονισμό των 325 Δήμων και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Απαιτούμε την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι ζήτημα δημοκρατίας η διασφάλιση της θεσμικής μας ανεξαρτησίας. Η ελευθερία των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού να μπορούν να αποφασίζουν με γνώμονα το τοπικό συμφέρον, χωρίς περιορισμούς. Με ένα εκλογικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι θα μπορούν να διοικηθούν οι Δήμοι μας με βάση τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των τοπικών κοινωνιών. Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί για μας δεν υπάρχει εθνική ανάπτυξη χωρίς τοπική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση χωρίς ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και διεύρυνση της χρηματοδότησής τους από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Απαιτούμε την άμεση έναρξη του διαλόγου με την κεντρική κυβέρνηση για να δοθεί λύση στο ζήτημα της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων. Προτείνουμε τη μεταφορά των ακινήτων του Δημοσίου που δεν έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ στους αντίστοιχους Δήμους. Διεκδικούμε την προώθηση της φορολογικής αποκέντρωσης και τη σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης στο 8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Προτείνουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Το σχεδιασμό μιας σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους. Απαιτούμε την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην υλοποίηση πολιτικών που αναδεικνύουν την κοινωνική αλληλεγγύη σε ύψιστη προτεραιότητα. Θέλουμε οι Δήμοι μας να αναλάβουν τη διοίκηση του τοπικού κοινωνικού κράτους. Διεκδικούμε χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών. Απαιτούμε ουσιαστικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα,
όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, η τοπική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των απορριμμάτων. Βάζουμε ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ισότιμης και ειλικρινού συνεργασίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες σε επίπεδο αρχών, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες στην πρώτη γραμμή για να αποφασίζουν οι πολίτες για το μέλλον τους. Η αυτοδιοίκηση προχωρά. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Χτίζουμε την Ελλάδα από την αρχή. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 1-2-3 Δεκεμβρίου 2016. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να πω βέβαια ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η μεγαλύτερη εισβολή για την χώρα μας λάθρομεταναστών, προσφύγων, λάθρομεταναστών, μεταναστών. Θα γίνει αυτό το οποίο έχει πει πριν κάποιο χρονικό διάστημα ο κουμπάρος πολλών πολιτικών που κουρνιάζουν ή αν θέλετε βρίσκονται στο περιθώριο, ξεκουράζονται, οι οποίοι έχουν τεράστια πολιτική ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια, όχι με τις κουμπαριές και με τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποίησαν την θεσμική τους ιδιότητα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Όχι μόνο γι' αυτό, υπάρχουν κι άλλα πολλά. Θα αρχίσει λοιπόν το πανηγύρι και είναι πολύ έντονο. Σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε παρέμβαση της Ευρωβουλευτή κυρίας Σοφίας Σακοράφα αλλά και του Νίκου του Δαδρουλάκη όσον αφορά για το νέο κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ξύλου. Κυρία Σακοράφα λοιπόν έκανε την παρέμβαση. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής ψήφισε γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ελευθεριών σχετικά με το νέο τροποποιημένο κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Έχει σχέση με τους λαθρομετανάστες, μετανάστες, μη σας διαφεύγει. Σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς υπήρξε η Σοφία Σακοράφα, ενώ αντιστοίχως εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι τεράστιες προσφυγικές ροές κατέδειξαν την πλήρη αναποτελεσματικότητα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Κοινή πεποίθηση των δύο εισηγητών ήταν ότι βασική υπόθεση για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό κανονισμό ασύλου είναι να καταστεί ουσιοδός δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο εισηγητές κατέθεσαν περισσότερες από 80 τροπολογίες που αφορούν άμεσα στην Ελλάδα και οι οποίες έγιναν σε μεγάλο μέρος τους αποδεκτές. Με τις τροπολογίες που κατέθεσαν και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενδυναμώνεται περαιτέρω ο οργανισμός καθιστώντας τον αυτόνομο και αυτάρκη δίνοντας τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορεί να παρέχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα πέτυχαν τη διαγραφή αναφορών που περιόριζαν τη διάρκεια των αποστολών ομάδων υποστήριξης στα κράτη-μέλη, διπλασιάζοντας παράλληλα την ελάχιστη χρονική διάρκεια τους στις 60 ημέρες. Προσέθεσαν την υποχρέωση της Επιτροπής να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη τα οποία αρνούνται να στελεχώσουν και να ενισχύσουν τον Οργανισμό Ασύλου για την αποφυγή ελλείψεων και δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και άφηναν έκθετες τις χώρες υποδοχής όπως είναι η χώρα μας. Ο οργανισμός θα υποχρεούται πλέον να εξασφαλίζει τη σύνθεση των καταρτισμένων ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, τόσο σύμφωνα με το αίτημα των κρατών μελών υποδοχής, όσο και με τις ανάγκες που διαπιστώνονται επί τόπου. Σημαντική ήταν επίσης η υιοθέτηση τροπολογιών που ενίσχυσαν τις αρμοδιότητες του οργανισμού στον τομέα της μετεγκατάστασης. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης πλέον δίνεται σε όλους όσους αιτούνται άσυλο και όχι μόνο σε όσους είχε προηγουμένως εξεταστεί η αίτησή τους όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει
την άμεση αποφόρτιση των χωρών υποδοχής. Ταυτόχρονα ο οργανισμός θα είναι υπεύθυνος να αξιολογεί την εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης από τα κράτη-μέλη και να απαιτεί διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ελλείψεων. Ο οργανισμός μετατρέπεται σε ένα αυτόνομο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του ασύλου αλλά και της αξιολόγησης των ασφαλών τρίτων χωρών και των χωρών διέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε τροπολογία που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αιτείται την παροχή πληροφοριών από τον οργανισμό για κάθε χώρα που πρόκειται να ενταχθεί ή να αφαιρεθεί από τον κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Συγχρόνως ο οργανισμός θα υποχρεώται να δημοσιοποιεί όλες τις εκθέσεις που ετοιμάζει σχετικά με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης ετούντων ασύλου. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και τη διαφάνεια ώστε να αποτρέπονται αυθαίρετες αποφάσεις. Τέλος, με συγκεκριμένη τροπολογία που υιοθετήθηκε, προβλέπεται ότι σε όλα τα στάδια λειτουργίας του ο οργανισμός υποχρεώται να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και άλλα διεθνή όργανα, γεγονός που εξασφαλίζει πολλαπλό έλεγχο εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Οι δύο ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η Σοφία Σακοράφα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θεωρούν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών τους, γιατί οι βελτιώσεις που πέτυχαν θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των προσφύγων. Ήταν μια έτσι επίκαιρη σημερινή προσπάθεια από την παρέμβαση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου από την κυρία Σεχοράφα και από τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θα έχουμε στην συνέχεια από ό,τι τουλάχιστον φημολογούνται πολύ μεγάλη εισρωή λάθρομεταναστών, μεταναστών, προσφύγων και δεν συμμαζεύεται για να μην σας τρώω χρόνο. Θέλω πριν ολοκληρώσω, με έχω ετοιμάσει βέβαια και ένα μικρό βίντεο για να πάρετε ένα μικρό δείγμα τι θα ακολουθήσει. Θα το δείτε κλείνοντας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ πάλι ξανά έναν καλό μήνα και μια ολοκλήρωση μιας χρονιάς, η οποία βέβαια είχε πολλά πολλά, τα οποία θα τα θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Ένα είναι το σίγουρο, ότι θα πρέπει αυτά να μας θωρακίσουν και να αντιληφθούμε πού ακριβώς ζούμε, πώς ζούμε και να μονιάσουμε, να συνεννοηθούμε για το τι μελεγενέστε γενικά σε αυτή τη χώρα σαν λαός. Πριν κλείσω λοιπόν, δεν θέλω να εννοηθεί και να πιστέψουν αρκετοί ότι έχουμε αφήσει το ζήτημα του νεωρίου της μεγάλης αυτής βιομηχανικής μονάδας της πρωτεύουσας του νομού στην Σύρο έτσι όπως είναι. Πριν λίγες ημέρες είχαμε τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το τι έκανε για την τουριστική προβολή του τόπου, της Σύρου και γενικά για τον προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο. Μέσα σε αυτό όλο το μέσα σε όλη αυτή την παρουσίαση δεν είδα βέβαια κάποιους να ασχολούνται ή αν θέλετε να αναφέρονται ότι στις κινήσεις του επόμενου χρόνου για την τουριστική προβολή δεν αναφέρθηκε καθόλου αυτή η μεγάλη μονάδα που λέγεται Νεώριο όσον αφορά πώς μπορεί να συνυπάρξει η τουριστική ανάπτυξη ή οι επενδυτικές κινήσεις για την τουριστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας με την ταυτόχρονη όμως λειτουργία, με την παρούσα μορφή αυτής της μονάδας, αυτής της επιχείρησης που λέγεται Νεώριο. Ουδής αναφέρθηκε και βέβαια δεν αντιλαμβάνουμε τους λόγους. Λένε, τρέχουν πολλά σενάρια. Ένα είναι σίγουρο, ότι αυτοί όλοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν με τα διάφορα ανακοινοθέντα ότι υπάρχουν επενδυτές, ότι προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές. Αντιληφθήκατε, γιατί με την περιβόητη δεξαμενή του πολεμικού ναυτικού, η οποία το μήνα Αύγουστο θα ήταν στη Σύρο. Τώρα βέβαια λύγει και ο Δεκέμβριος και ακόμα δεν έχουμε δει δεξαμενή. Αλλά και παράλληλα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αν θα έρθει και όποτε έρθει δεξαμενή, μετά θα δείτε τα χειρότερα. Δεν λέω να μην έρθει, έτσι, αλλά θα πρέπει πρωτίστως οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι το συμφέρον τους δεν είναι μονόπλευρα, μονοσήμαντα, μόνο προς την περίπτωση της επισκευής του πολεμικού, της δεξαμενής του πολεμικού ναυτικού. Θα πρέπει ταυτόχρονα
να δράσουν και να εργαστούν έτσι, ούτως ώστε να έχουν και την υποδοχή πλοίων για να αντλούν χρήματα από τις επισκευαστικές εργασίες των πλοίων. Γιατί ένα ναυπηγείο χωρίς επισκευές πλοίων δεν έχει μέλλον, δεν έχει αντικείμενο. Ως εκ τούτου λοιπόν θα θρηνήσουμε πολύ πολύ σύντομα, εάν ακολουθήσει και η δεξαμενή και τον τρόπο τον οποίο χειρίζονται αυτοί όλοι οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι και διαχειρίζονται και διακινούν, θα έλεγα, αυτά τα σενάρια κάποιων που υποκρύπτουν το τελειωτικό κλείσιμο του ναυπηγείου, θα είναι τα αποτελέσματα καταστροφικά. Και επειδή θα έχει πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αντιληφθούν αυτά τα πρόσωπα, είτε είναι στη διοίκηση, είτε είναι στο εργοστασιακό, ή είτε είναι κινούμενοι παράπλευρα σε όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα του νεωρίου, ότι η τοπική κοινωνία θα έχει πολύ πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών για αυτό το οποίο προσπαθούν να δημιουργήσουν εντέχνως για να φτάσουμε στο ξαφνικό θάνατο αυτής της επιχείρησης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Οι διαβουλεύσεις και οι ζυμώσεις γίνονται και πραγματοποιούνται όχι μόνο με την περίπτωση της διοίκησης ή των εργαζομένων, παίζουν και διάφορα άλλα σενάρια, τα οποία βέβαια είναι αυτό που είπα πριν λίγο, με τις διάφορες περιβόητες επενδύσεις αναπτυξιακού τουριστικού προϊόντος ανάπτυξη για τη Σύρο, ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Κλείνω με το βίντεο που σας είπα, που έχει σχέση με τους λαθρομετανάστες, με τους πρόσφυγες και με τον τρόπο τον οποίο δρούν κάποιοι έξω από αυτή τη χώρα, και θα δείτε σε λίγο καιρό τι έχει να γίνει με αυτό το ζήτημα. Σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι καλό μήνα, υγεία, εγρήγορση και ψηλά τον κεφάλι. Αντιληφθείτε που ζείτε, το άπαν δεν είναι το οικονομικό. Πιστέψτε με. Αντιδράστε. Europe on the brink of war as Turkey gathering boats to ship migrants to Greece over EU anger. Alex Culbertson for the Express reports that Greek intelligence officers have discovered the Turkish plans, which say they involve thousands of dinghies and motorboats already being gathered along Turkey's western coast. They write here that the analyst declared Syrian migrants are preparing to board the vessels and wash up on Greek shores within a matter of weeks. My goodness, this is going to be a nightmare. Syrian refugees being dumped into Greece from Turkey. This is like an invasion of Greece, my friends. They write here, national intelligence officials estimate at least 3,000 undocumented migrants could enter Greece each day under the plan. This is an invasion. This is an invasion of Greece. They are using the Trojan horse of Syrian refugees from Turkey to destroy Greece and to destroy Europe. They write here that the plans are being supported by dictator Erdogan, who has been battling the European Parliament since they voted to halt talks to let Turkey into the Union last week. So this is his payback. Oh, you won't let us into the EU? Well, guess what? We're gonna flood Europe with more refugees from the Middle East. And who's the one who receives the brunt of it all? The Greek people. I you know what? It's time. I don't know what. They need to put up a blockade. They need to get the Greek Navy out there. They need to stop these people from coming in. Or they just need to launch some fighter jets into Istanbul and just take out some of these people. I mean, this is an invasion. This is an assault on Greece by Turkey, using Syrian refugees as the weapon of war. Human weapons. This is a first strike because Turkey's butt hurt because they're not getting into the EU.
They say although the vote is non-binding, the politicians have put up a political wall between the EU and the dictator Erdogan. They say during a speech in Istanbul on Saturday, the country's president warned, if you go any further, these border gates will be opened. Neither me nor my people will be affected by these dry threats. It wouldn't matter if all of you approved the European Parliament vote. We are the ones who feed 3.5 million refugees in this country. You have betrayed your promises. Okay, so Turkey, you guys have all these problems on your back door. So just because you can't get into the EU, doesn't matter. You're just going to open up your borders and let people just run across them. You know, maybe you should think about how you treat your neighbors before you start, you know, forcing your problems on other countries. I can't stand Turkey. I don't care. They're an ally. They're NATO. I don't care. I get in discussions with people, and they're just like, well, Turkey, they're great. Well, screw them. You know what? It's a dictatorship over there. Look what they're doing to the people in the press and running ISIS money and oil, invading Iraq, all the stuff that we've been reporting on, going into Syria, sending their troops, taking out the Kurds. I don't know. I'm getting so worked up over this story because I think it's just they're using humans as weapons to invade Greece. Bottom line. They're right here in March of this year, Turkey entered into an agreement with the EU in which they said that they would accept Syrian migrants who've made their way from Turkey to Greece. In return for accepting the migrants, Turkish citizens get visa-free access to the EU and the government gets monetary rewards. However, Turkey's human rights attitude has continually threatened to topple its ascension hopes. Okay. It says here that the intelligence expert in Athens, Athanasios Drogas, my Greek family is going to be so mad. I hope I said it right. Irene, are you watching? An intelligence expert in Athens told the Times, quote, no one is underestimating Mr. Erdogan and his unpredictability these days. These plans, along with explicit threats the Turkish president has made in recent weeks, have Greece Joint Chiefs of Staff seriously concerned. I hope so. It's get the Greek Navy out, man. It's time. It's time. Blockade it all. They're right here. They are fearful, and they have told the political leadership that if Turkey opens the floodgates again, Greece, in its current state of financial and social distress, will not be able to withstand the shock. It will spell war or wreak the havoc of one. So there you have it. The first salvo of war in Europe is being waged by the Turks against the Greeks in the form of human weapons, namely Syrian refugees. This is disgusting. Greece, I'm calling on you, step up and protect your nation from the Turkish invasion again. What are your thoughts? Comment below, subscribe for updates. If you like what we're doing, give us a thumbs up and share this report on your social networks. For the Next News Network, I'm Gary Franchi.